Μια ευχάριστη είδηση μας έφερε προχθές ο πατέρας. «Ετοιμαστείτε», μας είπε, «για μια μεγάλη εκδρομή. Θα πάμε σε ένα χωριό της Καρδίτσας να παντρέψουμε τον Σπύρο». Ο Σπύρος ήταν ένα καλό παιδί που δούλευε στο γραφείο του πατέρα μας. Να λοιπόν που θα γίνουμε και κουμπάρι. Κουμπάρι είχαμε γίνει σε κάτι βαφτίσια, μα σε γάμο ήταν η πρώτη φορά. Η μαμά κουράστηκε πολύ γιατί έτρεχε στα μαγαζιά να αγοράσει λαμπάδες και δώρο για τον γαμπρό και την Ήβη. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, είμαστε όλοι άνω κάτω. Ο Κλεάνθης έψαχνε για τα γάντια του, ο μπαμπάς είχε χάσει την καινούρια του γραβάτα και η Μαρίνα στη βιασύνη της έβαζε ανάποδα τα παπούτσια της και δεν έμπαιναν. Τέλος πάντων πήραμε τις θέσεις μας στο αυτοκίνητο. Περιττό να σας πω ότι τσακωθήκαμε και λιγάκι ποιος θα καθίσει στο παράθυρο. Μα τι να τα λέμε τώρα αυτά. Όλα μας έκαναν εντύπωση. Πρώτη φορά φεύγαμε έξω από την πόλη για μια τόσο μεγάλη εκδρομή με το δικό μας αυτοκίνητο. Ο πατέρας έπαιρνε πολλές προφυλάξεις. Κρατούσε τις αποστάσεις και έκανε στάση μόλις έβλεπε κόκκινο φως στα σήματα. Δεν είχε καθόλου όρεξη για κουβέντα. Περάσαμε με σχετική δυσκολία τους κεντρικούς δρόμους. Πλήθος αυτοκίνητα στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να ξεκινήσουν. Μόλις όμως βγήκαμε παραέξω, η κίνηση ελαττώθηκε και η διάθεση του πατέρα άλλαξε. Άρχισε να μας μιλά, να γελά και να μας ρωτά αν κάναμε το σταυρό μας την ώρα που ξεκινήσαμε. Οι ρόδες κυλούσαν πάνω στην άσφαλτο και όλα έφευγαν μέσα από τα τζάμια μας με καταπληκτική ταχύτητα. Η Μαρίνα έπλεε σε πελάγι ενθουσιασμό. Καθισμένη στα γόνατα του παππού, τραγουδούσε το τελευταίο τραγούδι που είχε μάθει στον νηπιαγωγείο. Πληρώσαμε τα διόδια και μπήκαμε στην Εθνική Οδό. Ο μπαμπάς διάβαζε τις πινακίδες της διασταυρώσης και προχωρούσε λες και ήξερε το δρόμο από καιρό. Η φύση ήταν έτοιμη να κλάψει. Ερχόταν βροχή. Το τοπίο άλλαζε ολοένα. Τους μικρούς λόφους τους διαδέχονταν χωράφια. Τα χωράφια τα διαδέχονταν βουνά, κάμπι και ξερότοπι. Μετά συναντήσαμε και τη λίμνη Ηλίκη που έμοιαζε σαν ένας μεγάλος ακύμαντος καθρέφτης για να βλέπουν το πρόσωπό τους στα βουνά. Περάσαμε με τη σειρά τον κάμπο της Κοπαΐδας που ήταν λίμνη και την αποξήραναν, τους ελαιώνες της Αταλάντης και σταματήσαμε στα καμένα βούρλα τη γνωστή Λουτρόπολη για να παραγγείλουν καφέ ο μπαμπάς με τον παππού. Βγήκαμε κι εμείς να ξεμουδιάσουμε και παίξαμε λιγάκι κυνηγητό στην παραλία. Η Μαρίνα όμως έβαλε τα κλάματα γιατί την πιάναμε διαρκώς και ο μπαμπάς μας ξανάβαλε άρον-άρον στο αυτοκίνητο. «Πάει», μουρμούριζε καθώς έβαζε ολοταχώς στη μηχανή. Μας έμαθαν και στα καμένα βούρλα. Ύστερα από ένα τέταρτο, ο μπαμπάς έκανε ακόμα μια στάση στο μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και λίγο πιο κάτω στο μνημείο του Διάκου κοντά στην Αλαμάνα. «Πόσα χρόνια χωρίζουν αυτούς τους δύο ήρωες», αναρωτήθηκε ο παππούς σκεφτικός. «Πάρα πολλά», προσπάθησε να υπολογίσει ο Κλεάνθης. «Τους χωρίζει ο χρόνος», συνέχισε ο παππούς. «Μα τους ενώνει η θυσία τους για την ελευθερία». Την ώρα εκείνη, ο μπαμπάς θυμήθηκε κάτι που είχε διαβάσει για το λόφο των Θερμοπυλών. «Είναι», μας είπε, «το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Γιατί σε αυτόν τον λόφο η πίστη στους νόμους και η αυτοθυσία έκαναν ένα τέτοιο μνημείο που το βάθρο του βρίσκεται στη γη, αλλά η κορυφή του χάνεται στα άστρα».